Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Με μικρή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το πρωί η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου Χανίων Γιάννης Ασκαλογιάννης. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε σήμερα η απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαίδου σχετικά με τις οφειλές που θα μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Νέα δεκαήμερη αποχή από τα καθήκοντά τους αποφάσισαν οι δικηγόροι της χώρας από την ερχόμενη Τρίτη μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου. Μεγάλες αλλαγές έρχονται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα υπάρξει μια σειρά αλλαγών, με σημαντικότερη αυτή της εισόδου στις εξετάσεις του μαθήματος της πληροφορικής αλλά και της δημιουργίας ενός νέου πεδίου. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί βοριάδες αναμένονται από την ερχόμενη εβδομάδα στην Κρήτη. Με μικρή συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε το πρωί η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου Χανίων Γιάννης Ασκαλογιάννης. Η κινητοποίηση έγινε λίγες μόλις ημέρες πριν από το ξεπούλημα ουσιαστικά του αεροδρομίου, καθώς την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να ανοίξουν στο ΤΑΙΠΕΔΙ οι τεχνικές και την Τρίτη οικονομικές προσφορές των ενδιαφερομένων. Το παρόν έδωσαν δύο βουλευτές και εκπρόσωποι φορέων από όλη την Κρήτη. Βροντερό όχι στην επικείμενη ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου Χανίων φώναξαν σύσσωμοι φορείς της Δυτικής Κρήτης μέσα από τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί στον αερολιμένα Δασκαλογιάννης με έντονη την απουσία των πολιτών. Λίγα 24 ώρα πριν το ΤΑΙΠΕΔ ανοίξει τους φακέλους με τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές των τριών υποψήφιων επενδυτών, οι φορείς ζήτησαν το αεροδρόμιο των Χανίων να παραμείνει υποκρατικό έλεγχο, δεδομένου ότι η ιδιωτικοποίηση θα επιφέρει άμεσα αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και κατ' επέκταση θα έχει δραματικές συνέπειες στον τουρισμό. Εμείς δεν θα δεχτούμε σαν φορείς των Χανιών ποτέ, μα ποτέ αυτή την κίνηση. Θα μας βρουν μπροστά τους και θα μας βρίσκουν μπροστά τους όλα τα επόμενα χρόνια μέχρι να αλλάξουν γνώμη. Αυτή είναι η άποψη εκφρασμένη όλων των φορέων της Δυτικής Κρήτης. Τι θα έπρεπε οι πολίτες δεν καταλάβανε ότι τα πορτοκάλια που πουλούνε, το λάδι που πουλούνε, που το μισό πηγαίνει στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, του χρόνου ξανά θα ψάχνουμε τις εξαγωγές να κάνουμε. Ο κόσμος που ήρθε σε δύο χρόνια από τις 800 εταιρείες αυξήθηκε κατά 100%. Ήρθανε σχεδόν 500.000 τουρίστες στα Χανιά και στο Ρέθυμνο μέσα σε δύο χρόνια. Θα ξαναγυρίσουμε πάλι στα νούμερα τα παλιά και οι ξενοδόχοι και όλοι οι φορείς οι οποίοι είναι άμεσα ωφελούμενοι από αυτό, τότε θα δούνε τι έχουν να χάσουν, που σήμερα θα έπρεπε κυρίως αυτοί να είναι εδώ. Νομίζω ότι έχει εξαιρετική σημασία, πέρα από το νομικό αγώνα που είναι ο βασικός αγώνας που δίνουμε για τη διεκδίκηση και την παραμονή του αεροδρομίου υπό δημόσιο έλεγχο, έχει και η κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το πράγμα προσπαθούμε σήμερα να δείξουμε, ότι δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο τους φορείς, είναι ένα θέμα που αφορά την κοινωνία των Χανίων και του Ρεθύμνου. Παρόντες στην κινητοποίηση ήταν όλοι οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, καθώς και αντιπροσωπεία από την τοπική αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου. Δεν είναι δυνατόν να υποθηκεύουμε για 40 χρόνια την τύχη του αεροδρομίου Χανίων με τα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, χωρίς να μπορούμε να προβλέψουμε με ποιο τρόπο θα συμπεριφερθεί ο ιδιώτης ο οποίος θα αναλάβει αυτή την υποδομή. Επίσης, πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα ότι οι προσφορές που θα ανοιχτούν τη Δευτέρα μπορεί να κρύβουν εκπλήξεις και οι εκπλήξεις αυτές μπορεί να έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα να αναλάβει στην ουσία τη διαχείριση για 40 χρόνια όλων των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας. Πάμε δηλαδή σε ένα φοβερό μονοπόλιο, σε ένα έλεγχο στην πραγματικότητα του τουρισμού. Ένας θα τα πάρει όλα στη χώρα. Δεν υπάρχουν πλέον δύο ομάδες. Θα είναι γύρω στα 250 εκατομμύρια, λέει, οι επενδύσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, για 14 αεροδρόμια 250 εκατομμύρια επενδύσεις στο κατόφλι του επενδυτή, όταν θα παραλάβει ο Σπρίκα 110 εκατομμύρια επένδυση από το αεροδρόμιο των Χανίων. Νομίζω ότι τα νομικά όπλα, ειδικά στο επίπεδο και της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του νόμιμου της σύμβασης, είναι αρκετά προκειμένου να μπλοκάρουμε τη διαδικασία. Και εγώ σαν δήμαρχος της Σάμου στηρίζω, γιατί ήταν και δικιά μου πρόταση, την πρόταση του Δήμου Χανίων, ότι πρέπει, εφόσον η κυβέρνηση θέλει να απολυθεί το αεροδρόμιο, να φύγει από κρατική διοίκηση, να μπει στο σχήμα η αυτοδιοίκηση. Θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα είναι ολέθριο αν δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση στις πύλες εισόδου της Κρήτης. Δεν μπορούμε στην Κρήτη να έχουμε τρία διαφορετικές καταστάσεις. Δημόσιο το Λασίθι, ένας άλλος ιδιώτης στο Ηράκλειο και ένας άλλος ιδιώτης στα Χανιά. Θα συνεχίζει να διαιρεί τον κρητικό λαό και είναι τραγικό λάθος. Ενιαία αντιμετώπιση σε επίπεδο Κρήτης. Αυτό μόνο θα οδηγήσει την ανάπτυξη στην Κρήτη και θα σταματήσει η μιζέρια και η κρίνια. Ενωμένοι οι φορείς των Χανίων, κοινωνία και λαός, λένε όχι, ένα μεγάλο όχι στις αδιαφανείς διαδικασίες ξεπουλήματος του αερολιμένα Ιωάννη Δασκαλογιάννης. Και στέλνουν ένα μήνυμα
κυρίως προς τη Βουλή των Ελλήνων, να μην επιτρέψουν αυτό το έγκλημα που πάει να γίνει, που θα υποβαθμίσει τις τουρκικές υπηρεσίες στον τόπο μας, θα υποβαθμίσει την οικονομία του τόπου μας. Και το πιο σκανδαλώδες είναι ότι μια υποδομή, μια δημόσια υποδομή, η οποία έχει φτιαχτεί με χρήματα του ελληνικού λαού, που αυτή τη στιγμή επεκτείνεται με ένα τεράστιο έργο, το πιο μεγάλο έργο του ΕΣΠΑ στο νομό Χανίων, του προηγούμενου ΕΣΠΑ, δηλαδή τα 110 εκατομμύρια ευρώ που ήδη υλοποιείται, όπως φαίνεται, μόλις βγήκε κανείς έξω από το αεροδρόμιο. Αυτό το πράγμα το χαρίζουν. Εδώ δεν το πουλάμε. Έτσι, δεν το πουλάμε, το χαρίζουν. Τη στήριξή του στη χανιώτικη κοινωνία εξέφρασε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός. Ήρθα για να γνωστοποιήσω στους χανιώτες ότι ο Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει στον αγώνα τους προκειμένου να παραμείνει ο δημόσιος χαρακτήρας του αεροδρομίου Χανίων, Δασκαλογιάννης. Κρίνομαι πως αυτού του είδους εκποιήσεις σε τίποτε δεν εξυπηρετούν κανένα. Και ήρθα επίσης να γνωστοποιήσω στο φίλο μου, τον Δήμαρχο Χανίων, ότι θα είμαστε μαζί του, μαζί σας, σε όποιο αγώνα χρειαστεί από εδώ και πέρα να διεξάγουμε. Οι συμμετέχοντες στη σημερινή κινητοποίηση ύψωσαν πανό στο οποίο αναγραφόταν όχι στην ιδιωτικοποίηση, ενώ στην κινητοποίηση συμμετείχε και ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Βλέπουμε ότι το ουσιαστικό που εμείς σαν εργαζόμενοι προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι έχουμε πείσει όλους μα όλους τους φορείς για το αρνητικό που θα επιφέρει η ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου. Αυτό είναι το σημαντικότερο για μας και αυτοί έχουν τώρα τον πρώτο λόγο για τον τρόπο αντιδράσεων από εδώ και στο εξής. Νομικά μπορεί να έχουμε καθυστερήσει διότι αυτές οι διεργασίες είναι από το 2011. Όμως πολιτικά ποτέ δεν είναι αργά να ληφθούν ιδέες στις αποφάσεις αφού ληφθεί η υπόψη των φορέων, η άποψη των φορέων. Πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ κακή ιδιωτικοποίηση. Οι λόγοι που είναι κακή ιδιωτικοποίηση δημιουργεί ακριβότερο αεροδρόμιο. Δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό στο επίπεδο Κρήτης. Είναι δωρεάν παραχώρηση. Θα είναι ακριβότερο το αεροδρόμιο. Δημιουργεί καρτέλ, άρα πρέπει όλοι μαζί να συντονιστούμε και να αντιδράσουμε στη συγκεκριμένη μορφή ιδιωτικοποίησης. Θεωρώ ότι το αεροδρόμιο Χανίων είναι μια κερδοφόρα πύλη του τουρισμού για τα Χανιά και δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα τυχοδιώχτη να κάνει πιάτσικο πια στη χώρα μας. Το θεωρούμε παράνομο κάθε ιδιωτικοποίηση, είτε ένα αεροδρόμιο, είτε ένα λιμάνι, είτε ένα άλλη περιουσία που ο ελληνικός λαός με θυσίες, με αγώνα και υδρότα έχει δημιουργήσει. Στη συγκέντρωση μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν ο βουλευτής Ρεθύμνου του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός και η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντο Μανολάκου. Η ιδιωτικοποίηση δεν πρέπει να περάσει. Οι συνέπειες θα είναι τραγικές. Πριν απ' όλα, ουσιαστικά εδώ δίπλα είναι οι 115 πτέρυγα, η δεύτερη σε μέγεθος και δύναμη της πολεμικής αεροπορίας. Αυτό σημαίνει ότι υποθηκεύεται η ασφάλεια του νησιού. Και βέβαια για τους εργαζόμενους οι επιπτώσεις θα είναι τραγικές. Νομίζουμε ότι αυτό είναι μια καταστροφική προοπτική. Για τους πολίτες του Ρεθύμνου, οι οποίοι δεν έχουν καμία πύλη εισόδου, ούτε θαλάσσια, ούτε από αέρος, είναι κομβική σημασίας το να υπάρχει ασφαλής καταρχήν πρόσβαση. Οι συγκεντρωμένοι ενέκριναν ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του αεροδρομίου, το οποίο δήλωσαν ότι θα αποστείλουν στην κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ. Σε περιβάλλον ασφικτικών πιέσεων από την Τρόικα για το δημοσιονομικό κενό του 2015, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης για την ατζέντα της αξιολόγησης και την επιστροφή των δανειστών στην Αθήνα. Σε πολλά σημεία υπάρχει ήδη συμφωνία και έχουν γίνει σημαντικά βήματα προσέγγισης των δύο πλευρών. Αλλά πέραν του δημοσιονομικού παραμένουν ακόμα ανοιχτά το ασφαλιστικό, τα εργασιακά και το δημόσιο. Κυβερνητικά στελέχη πάντως εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της διαπραγμάτευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη με την Τρόικα, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία επιστροφής των εκπροσώπων των δανειστών στην Αθήνα. Συνεχίζει η ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ Τρόικας και ελληνικής κυβέρνησης ώστε να λυθούν τα όποια προβλήματα και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Επιχειρώντας να βρεθεί σημείο σύγκλησης, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης φέρνει τελικά από την 1η Ιανουαρίου του 2015 το νέο μειωμένο εισαγωγικό μισθό στο δημόσιο, ενώ η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα ξεκινήσει πιλωτικά από το δεύτερο εξάμεινο του επόμενου έτους και η πλήρης εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου από την 1η Ιανουαρίου του 2016.
Ωστόσο, οι δανειστές εξακολουθούν να ανεβάζουν το δημοσιονομικό κενό πολύ πάνω από τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ εξακολουθούν να έχουν ενστάσεις για τη ρύθμιση των 100 δόσεων, παρατηρητή θέση της κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν νέες αλλαγές, αλλά και την κατηγορηματική απόρριψη της εκτίμησης για τρύπα στον προϋπολογισμό του 2015. Η Τρόικα έχει για μια ακόμα φορά διαφορετικές εκτιμήσεις και προβλέπει πράγματι δημοσιονομικό κενό για το 2015. Η κυβέρνηση προβλέπει ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Η χώρα θα επιτύχει πρωτογενές πλεώνασμα 3% του ΑΕΠ στο ύψος του στόχου του προγράμματος. Μέχρι σήμερα, τα τελευταία χρόνια, η πραγματικότητα επιβεβαιώνει το ρεαλισμό της κυβέρνησης. Οι συζητήσεις βέβαια συνεχίζονται. Ο χρόνος πλέον μετράει αντίστροφα και το ορόσημο του Eurogroup της 8ης Δεκεμβρίου φαντάζει απίθανο για συμφωνία, εκτός και αν υπάρξει πολιτική απόφαση. Πάντως ο Γκίγκας Χαρδούβελης δηλώνει αισιόδοξος ότι μπορεί να προλάβουμε. Παλεύουμε, όμως υπάρχει σύγκληση. Πιέζουν πάρα πολύ για τον προϋπολογισμό. Είμαστε κάτω από τα 1,5 δισευρώ. Δεν δίνουν ποσό, έχουν κάνει πολλά λάθη στον υπολογισμό. Προλαβαίνουμε το Eurogroup της 8ης Δεκεμβρίου. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Μπορεί να έρθουν σε μια ημέρα και να το κλείσουμε ή να κάνουν διαπραγματεύσεις επί μήνες και να μην το κλείνουνε. Η κυβέρνηση συνεχίζει να απορρίπτει τις απαιτήσεις της Τρόικας για μείωση των συντάξεων και αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά, ενώ δεν συζητά παράταση του προγράμματος. Παράταση του μνημονίου για ένα χρόνο. Κανείς δεν το προτείνει αυτό επίσημα. Στο μεταξύ, σκληρή απάντηση στην επιστολή έτοιμα του Γιώργου Παπανδρέου για διενέργεια έκτακτου συνεδρίου και εκλογή ηγεσίας έδωσε το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του τα ξημερώματα του Σαββάτου. Τα όσα γίνονται στο κίνημα δεν οδηγούν πουθενά. Κάθε μέρα που συνεχίζονται όλες αυτές οι πρακτικές και οι διαδικασίες, το κίνημα αιμορραγεί. Μερικοί λένε μάλιστα ότι πλέον ψυχοραγεί. Ούτε θέσεις υπάρχουν, ούτε συμμετοχή. Είναι προφανές ότι τα όποια σχήματα έπονται. Η Χαριλαίου Τρικούπη υπογραμμίζει πως η άποψη που εκφράζει ο Γιώργος Παπανδρέου δεν είναι ούτε νέα ούτε καινοφανής και επισημαίνει με νόημα πως εξετάστηκε προσεκτικά πριν αποφασίσουν δημοκρατικά και συλλογικά τα όργανα του ΠΑΣΟΚ και διατυπώθηκε και πάλι πριν λίγο καιρό από μερικά μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι αυτό που προέχει στην παρούσα φάση είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Τρόικα ώστε να προχωρήσει η χώρα. Σημειώνουμε την αυτονόητη διαβεβαίωση του κυρίου Παπανδρέου ότι θα εκτελέσει μέχρι τέλους τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητά του ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Το πλαίσιο όμως μέσα στο οποίο κινείται το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη και πρωτίστως το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η χώρα δεν θα επιτρέψουμε να το διαταράξει κανείς. Τώρα, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την υπαγωγή τους στη ρύθμιση των 100 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Αυτό δήλωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαίδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχεδιασμός του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι η ειδική εφαρμογή του τάξης για τις ρυθμίσεις θα ανοίξει την ερχόμενη Τρίτη. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως υπογεγραμμένη από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Εκατερίνη Σαββαίδου η διάταξη για τη ρύθμιση των 100 δόσεων για τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία. Η απόφαση προβλέπει ότι στη ρύθμιση υποχρεωτικά υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων ως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή, πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής. Όλα τα ληξιπρόθεσμα χρέη θα αθροίζονται, θα γίνεται μια ενιαία ρύθμιση υποχρεωτικά αυτό. Δεν θα έχεις δηλαδή διαφορετικό, δεν θα μπορείς να κάνεις διαφορετικές ρυθμίσεις. Εκείνο που έχει αλλάξει με την τροπολογία που ψηφίστηκε το Σαββάτο, όπου δημοσιεύθηκε στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης 246, είναι ότι πλέον δεν μπαίνει στη ρύθμιση τα μη ληξιπρόθεσμα κατά την 1η Οκτωβρίου του 2014. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δεν μπαίνουν οι δόσεις που δεν είχαν λήξει του φόρου εισοδήματος, όπως και οι 5 τελευταίες δόσεις του ένφια. Όλοι επομένως μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση ανεξάρτητα εισοδήματος. Η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν μπορεί να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, όπως ορίζεται, η ρύθμιση πάβει να ισχύει αν μετά την πάροδο εξαμήνου από την ένταξη στη ρύθμιση, ο οφειλέτης πρώτον δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μέχρι 2 δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι 2 μήνες. Εάν πληρωθεί όλο το ποσό, διαγράφονται όλα τα πρόσθετη φόροι. Εάν πληρωθεί σε 12 δόσεις το 90% των πρόσθετων, σε 24 80, σε 36 δόσεις εάν ρυθμιστεί
πηγαίνει με 70% έκπτωση από τους πρόσθετους φόρους και καταλήγουμε εάν ο κύριος φόρος είναι μέχρι 15.000 ευρώ μπορεί να πάει μέχρι και 100 δόσεις με ελάχιστη δόση 50 ευρώ. Αν είναι πάνω από 15.000 ευρώ και μέχρι 1 εκατομμύριο, τότε μπορεί να ρυθμιστεί μέχρι 72 δόσεις. Δείτε σε λίγο στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των επιμελητηρίων αλλά και την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών που προσφέρουν ετοιμάζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος καθορίζονται τα επιμέρους θέματα της αδειοδότησης από τα επιμελητήρια και τα βασικά σημεία διάρθρωσης και λειτουργίας της νέας αυτής αδειοδοτούσας αρχής. Αντιμέτωποι με πρόστιμα ή πρόσθετους φόρους μπορεί να βρεθούν αρκετοί από όσους φορολογούμενους υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010-2013 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που άνοιξε πρόσφατα στο σύστημα TaxisNet. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, ο φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης αναφέρεται σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει αυτό. Την ευκαιρία να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις στο Ε9 αναφορικά με την ακίνητη περιουσία τους για τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 έχουν οι φορολογούμενοι καθώς η εφαρμογή έχει τεθεί σε ισχύ στο TaxisNet. Πάντως δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο οι πολίτες να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Άνοιξε λοιπόν η εφαρμογή και τι μας επιτρέπει να κάνουμε. Να διορθώσουμε τόσο το 2014, άρα μπορούμε να διορθώσουμε και να υποβάλουμε και για το 2011, 2012, 2013 αρχικές δηλώσεις, γιατί το σύστημα μέχρι τώρα δέχονταν μόνο τροποποιητικές, και για το 2010 και αρχικές και τροποποιητικές. Οι υποβολές αυτές που διαφέρουν σε σχέση με το παρελθόν, στο γεγονός ότι με το που θα κάνεις την υποβολή του Ε9, με την όποια διόρθωση μεταβολή, αυτόματα θα εκδίδεται καθαριστικό σημείωμα. Εκδίδεται λοιπόν καθαριστικό σημείωμα. Για το 2014, τον ΕΝΦΙΑ, όταν το καθαριστικό σημείωμα που θα εκδοθεί μας δίνει έκπτωση φόρου που είναι μεγαλύτερη από 300 ευρώ, τότε δεν εκδίδεται καθοριστικό σημείωμα, αλλά σου λέει πήγαινε στη ΔΟΗ με τα έγγραφα που έχει στην διάθεσή σου, προκειμένου να διαπιστώσουν εκεί οι παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών, τα στελέχη της ΔΟΗ, αν αυτά που ανέγραψες είναι ορθώς αναγεγραμμένα. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης Ε9 για το έτος 2010 επιβαρύνεται με αυτοτελές πρόστιμο 120 ευρώ, το οποίο κατόπιν συμβιβασμού με τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΗ μπορεί να μειωθεί στα 40 ευρώ, ενώ για τα έτη 2011, 2012, 2013 ισχύουν τα εξής. Αν το σημείωμα είναι χρεωστικό ή μηδενικό, δεν υπάρχουν ποινές. Αν είναι πιστωτικό, τότε έχεις πρόστιμο στην πυροποίηση μόνο του πιστωτικού του φόρου, ναι. Που το πρόστιμο αυτό θα συμψηφιστεί σε κάθε περίπτωση με το φόρο που κερδίζεις. Μάλιστα. Αν για παράδειγμα έχεις εσύ να πληρώσεις ένα φόρο της τάξης των 100 ευρώ και έχεις πρόστιμο 40 ευρώ, συμψηφίζονται λοιπόν τα 40 ευρώ και έχεις πιστωτικό τα 60. Αν προκύπτει φόρος 35 ευρώ και το πρόστιμο είναι 40, συμψηφίζονται τα 35 ευρώ, δεν παίρνεις τίποτα πίσω, δεν αναζητείται. Στις περιπτώσεις λοιπόν όλες αυτές υπάρχουν ποινές, ξαναλέω, μόνο όταν υπάρχει πιστωτικό αποτέλεσμα από την εκαθάριση που γίνεται. Πάμε τώρα να δούμε τι θα συμβεί με όλες τις συναλλαγές που έγιναν καθ' όλη τη διάρκεια του 2014. Τέλος, αν προκύψει επιστροφή φόρου, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο συμψηφίζεται με το ποσό της επιστροφής. Πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των επιμελητηρίων αλλά και την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών που προσφέρουν αναλαμβάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Μία από τις σκέψεις είναι η αμοιβόμενη συμμετοχή των επιμελητηρίων στη διαχείριση προγραμμάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ενδιάμεσου φορέα του επιχειρησιακού προγράμματος ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας. Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των επιμελητηρίων αλλά και την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών που προσφέρουν ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Μία από τις σκέψεις είναι η αμοιβόμενη συμμετοχή των επιμελητηρίων στη διαχείριση προγραμμάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ενδιάμεσου φορέα του επιχειρησιακού προγράμματος ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας με εκχώρηση σε αυτά του 1% από τα έξοδα διαχείρισης για να προσφέρουν υπηρεσίες όπως η διάχυση,
η ενημέρωση προγραμμάτων, η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατά την υποβολή των φακέλων. Μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 40 με 50 ευρώ το πολύ ετησίως ότι βάρυναν τα επιμελητήρια της επιχειρήσης. Προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να θυμώσει ουσιαστικά το συνδικαλιστικό όργανο των επιχειρηματιών και των εμπόρων, να μετατρέψει τα επιμελητήρια σε γραφειοκρατικούς οργανισμούς που τίθενται στην ουσία στα νύχια, πέφτουν στα νύχια της κυβέρνησης και χωρίς μάλιστα αυτή να τα επιχορήγει. Στο ελέγχο σχέδιο προεδρικού διατάγματος καθορίζονται τα επιμέρους θέματα της αδειοδότησης από τα επιμελητήρια και τα βασικά σημεία διάρθρωσης και λειτουργίας της νέας αυτής αδειοδοτούσας αρχής. Συγκεκριμένα, στα ενδιαφερόμενα επιμελητήρια δύναται να συσταθεί υπηρεσία χορήγησης αδειών, η οποία θα πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας με τη συνδρομή του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης. Η διαδικασία της πιστοποίησης και η χορήγηση της αντίστοιχης βεβαίωσης προϋποθέτει εκ μέρους των επιμελητηρίων την εφαρμογή σαφών απαιτήσεων και την τήρηση των αρχών ειδικού κανονισμού λειτουργίας, οι οποίες αναλύονται λεπτομερώς σε παραρτήματα. Πάρα πολλά πράγματα θα αλλάξουν στον επιμελητηριακό χώρο και θα είναι εις βάρος των επιχειρηματιών. Θα αυξήσει το κόστος αντί να το μειώσει όπως λέει η κυβέρνηση. Δυστυχώς, ο ρόλος θα αλλάξει. Δεν είναι γνωστός ο ρόλος των επιμελητηρίων, ευρέως γνωστός, δεν το κάναμε γνωστό έως τώρα στον κόσμο, αλλά προσφέρουμε πάρα πολλά τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος και οι επιχειρήσεις. Δεκαήμερη παράταση της αποχής τους αποφάσισαν οι δικηγόροι από την ερχόμενη Τρίτη μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου, όπου θα συνέλθει και πάλι η Ολομέλεια για να καθορίσει την περαιτέρω πορεία του δικηγορικού σώματος. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Δεκεμβρίου πανελλαδικό δημοψήφισμα στους 63 δικηγορικούς συλλόγους της χώρας για το νομοσχέδιο που επιφέρει τροποποίηση στον κώδικα πολιτικής δικονομίας και για τον καθορισμό των αντιδράσεων των δικηγόρων. Αντιδρώντας τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για κώδικα πολιτικής δικονομίας, οι δικηγόροι σε ολόκληρη τη χώρα αποφάσισαν να παρατείνουν την αποχή από τα καθήκοντά τους για ακόμη 10 ημέρες, από τις 25 Νοεμβρίου μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου. Τι έγινε στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εχθές που συνεδρίασε στην Αθήνα. Πράγματι, όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι ήταν παρόντες στην Ολομέλεια, 63 στον αριθμό, παρόντες όλοι. Έγινε ένας ευρύτατος διάλογος γύρω από τα γενικότερα προβλήματα που φέρει το νομοσχέδιο και ειδικότερα όσα θέματα άπτονται σοβαρά που αποτελούν αλλαγές, ας πούμε, εις βάρος όχι μόνο των δικηγόρων αλλά και εις βάρος της κοινωνίας. Εξάλλου σε όλα αυτά που λέμε είναι αντίθετο σε όλος ο νομικός κόσμος. Δεν είναι μόνο οι δικηγόροι, είναι και οι δικαστές, είναι και ο Άριος Πάγος κτλ. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά συνεχίζουμε την απεργία η οποία άρχισε την Τετάρτη και έλαβε απόφαση η Ολομέλεια να συνεχιστεί μέχρι 5 Δεκεμβρίου. Οι δικηγόροι δηλώνουν κάθετα την αντίθεσή τους στις αλλαγές του νόμου για τους πληστηριασμούς που πλήττουν τους πολίτες. Αφορά τους ανθρώπους, αυτά που λέμε τα κόκκινα δάνεια κτλ. Και δίδεται έμπνασμα ούτως ώστε να βγαίνουν στον πληστηριασμό περιουσίες των ανθρώπων, τα σπίτια των ανθρώπων, χωρίς να προβλέπονται τα ανάλογα ένδυκα μέσα. Δηλαδή, με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι τράπεζες να προχωρούν πληστηριασμούς. Εμείς δεν το θέλουμε, ο δικηγορικός σύλλογος δεν τα θέλει αυτά, ο νομικός κόσμος δεν τα θέλει αυτά, ο νομικός κόσμος θέλει σοφροσύνη. Παράλληλα, στις 2 και 3 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πανελλαδικό δημοψήφισμα στους 63 δικηγορικούς συλλόγους της χώρας για το νομοσχέδιο που επιφέρει τροποποίηση στον κώδικα πολιτικής δικονομίας αλλά και για τον καθορισμό των αντιδράσεων των δικηγόρων. Στις 5 Δεκεμβρίου η Ολομέλεια θα αποφασίσει εκ νέου για την πορεία των κινητοποιήσεων του δικηγορικού σώματος. Χρονιά ρεκόρ αναμένεται να αποτελέσει το 2015 για τον τουρισμό. Σύμφωνα με τους αρμόδιους, η χώρα μας έχει να λάβει αρκετά από τον ξένο επισκέπτη τη νέα χρονιά, εάν όμως δεν υπάρξουν πολιτικές ή άλλες εξελίξεις. Και νέα χρονιά ρεκόρ αναμένεται να είναι αυτή του 2015 για τον ελληνικό τουρισμό, εάν επαληθευθούν τα θετικά μηνύματα από τις παγκόσμιες τουριστικές εκθέσεις στις οποίες συμμετέχει η χώρα μας.
Η καλή μέρα μάλιστα θα φανεί από το πρωί της τουριστικής περίοδου του 2015 με σημαντική αύξηση στις κρατήσεις Απριλίου-Μαΐου. Προσδοκούμε δε το 2015 να είναι χρονιά ξανά ορόσημο, θα είναι η τρίτη χρονιά με μεγάλη αύξηση. Αυτά τα μηνύματα εισπράξαμε από όλες τις εκθέσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Πρώτα απ' όλα από την έκθεση του Λονδίνου που ήταν στις αρχές του μήνα, μετά από τους παρουσιάσεις των καταλόγων της Thomas Cook και της Ρέβε, στη Θεσσαλονίκη τα ίδια και τα μηνύματα που έχουμε αυτή τη στιγμή, και δεν είναι μόνο απλά μηνύματα, μετουσιώνονται και σε πράξη. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλές ζητήσεις σε γκρουπ στην αρχή της σεζόν, Απρίλιο-Μάιο, κάτι που δεν το είχαμε στο παρελθόν. Και ευελπιστούμε ότι έτσι θα κυλήσει και η υπόλοιπη σεζόν με νούμερα που θα πιάσουν ξανά ρεκόρ. Οι ξενοδόχοι ποντάρουν στην πολιτική σταθερότητα της χώρας ώστε να μην ανασχεθεί το νέο μεγάλο τουριστικό κύμα προς την Ελλάδα όπως είχε συμβεί πριν από 2 χρόνια. Αυτό όμως προϋποθέτει από τη μια πλευρά να μην διαταραχτεί η πολιτική τιμών και εκεί μια μεγάλη παράμετρος είναι ο ΦΠΑ και από την άλλη και οι πολιτικοί μας να βάλουν νερό στο κρασί τους, διότι οι ξένες αγορές περιμένουν τις εκλογές, μας ρωτούσαν και στο Λονδίνο, καταλαβαίνετε τι θα γίνει εάν πάμε σε απανωτές εκλογές. Θα έχουμε ένα 2012 ξανά, το οποίο θα μας πάει πίσω τουλάχιστον 5 χρόνια. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να αποφύγουμε. Πιστεύω ότι οι αποδέκτες θα καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν και θα το κάνουν. Η τουριστική περίοδος του 2014 ολοκληρώθηκε αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις μετά από αγώνα και διεκδικήσεις όλων όσων εμπλέκονται με τον τουρισμό στην Ελλάδα. Η χρονιά που πέρασε έφερε 21 εκατομμύρια περίπου τουρίστες με αεροπλάνο, συν 2 εκατομμύρια της κουραζιέρας, 23 εκατομμύρια. Δεν είναι μικρό νούμερο όταν πριν από 2 χρόνια ήταν σχεδόν το μισό. Καταλαβαίνετε ότι η αύξηση αυτή δεν ήρθε από μόνη της. Ήρθε από πολλές παραμέτρους, πάρα πολλές δυνάμεις συνενώθηκαν και δημιούργησαν αυτή την κατάσταση. Είμαστε αυτή τη στιγμή μια από τις φτηνές ευρωπαϊκές χώρες και γι' αυτό μας προτιμούν. Στο μέτωπο της υγείας θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Ελλείψεις δίχως προηγούμενο φαρμάκων και παιδικών εμβολίων από την ελληνική αγορά καταγγέλουν οι φαρμακοποιοί, αποδίδοντας το φαινόμενο στις παράλληλες εξαγωγές, αλλά και στη μειωμένη τροφοδότηση της αγοράς με σκευάσματα από φαρμακευτικές εταιρείες. Αντί η κατάσταση να διορθώνεται, χειροτερεύει στα φαρμακεία όλης της χώρας με τις ελλείψεις των φαρμάκων. Οι φαρμακευτικές εταιρείες προτιμούν να δίνουν τα φάρμακά τους στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ελλείψεις σε όλες τις ασθένειες σε φάρμακα τα οποία οι ασφαλισμένοι γυρνάνε από φαρμακείο σε φαρμακείο προκειμένου να τα βρουν. Ελλείψεις υπάρχουν σε όλη την γκάμα και σε όλες τις ομάδες φαρμάκων που καλύπτουν όλες τις ασθένειες. Καταλαβαίνετε ότι σε κάποιες περιπτώσεις που οι ασθένειες είναι σοβαρές υπάρχει και μεγαλύτερο πρόβλημα. Ευτυχώς για την ώρα υπάρχει δυνατότητα από τα φαρμακεία, όπως σας είπα και πριν, σε συνεννόηση με τους γιατρούς και με τους ασφαλισμένους να δίνουμε κάποιες λύσεις όπου υπάρχει ανάγκη. Η αλήθεια είναι όμως ότι πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι κατάλληλες προσπάθειες και όλες αυτές οι ενέργειες από το Υπουργείο και από οποιονδήποτε αρμόδιο, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι. Είναι κρίμα από το Θεό να βάζεις, εντός εισαγωγικών βάζεις, έναν άρρωστο, έναν ασθενή, έναν ανήμπορο άνθρωπο με μια συνταγή στο χέρι να γυρίζει από φαρμακείο σε φαρμακείο για να καλύψει τις ανάγκες του. Όπως λέει το μέλος της διοίκησης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τόσο οι φαρμακοποιοί όσο και οι φαρμακευτικοί σύλλογοι κάνουν ό,τι μπορούν από την πλευρά τους προκειμένου να μην μείνουν ακάλυπτοι ασφαλισμένοι. Όμως ειδικά σε ασθένειες οι οποίες είναι περισσότερες σοβαρές από κάποιες άλλες, το πρόβλημα εκεί διωγγώνεται. Θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση από το Υπουργείο Υγείας αλλά και από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων προκειμένου να δοθεί μια λύση και να σταματήσει η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, επισημαίνει ο κύριος Κουντάκης. Να χρονίζουν πρόβλημα, υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, απλά τώρα στις τελευταίες εποχές, λόγω και της οικονομικής κρίσης, λόγω και της διαμορφίας που έχει η φαρμακευτική αγορά, έχει ενταθεί σε μεγαλύτερο βαθμό. Υπάρχουν ελλείψεις μόνιμες, υπάρχουν ελλείψεις περιστασιακές. Έχουν γίνει όλα αυτά που πρέπει να γίνουν από τους φαρμακευτικούς συλλόγους προς τον ΕΟΦ και το Υπουργείο Υγείας, ώστε να
δοθεί κατάλληλη προσοχή και να δοθούν και λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Για την ώρα τα φαρμακεία τουλάχιστον κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να καλύψουν τις ανάγκες των ασφαλισμένων. Έργα συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ θα πραγματοποιήσει η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου στο επαρχιακό δίκτυο του νομού. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με έργα θωράκισης κατά των φυσικών καταστροφών εν ώψη του χειμώνα. Για τον χειμώνα και κυρίως για την πρόληψη των πλημμυρικών φαινομένων θωρακίζεται ο νομός Ρεθύμνου, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήδη έχουμε βγάλει μία εργολαβία για επισκευές συντηρήσεις του επαρχιακού οδικού δικτύου 300.000 ευρώ και μία άλλη για ασφαλτοστρώσεις 570.000 ευρώ. Όμως τώρα την Παρασκευή υπέγραψε ο Περιφερειάρχης και μία ακόμη σύμβαση ποσού 250.000 ευρώ για καθαρισμό τάφρων και πρανών και ορισμένα τεχνικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε όταν θα έρθει ο Δεκέμβρης, ο χειμώνας τέλος πάντων, να είμαστε έτοιμοι να μην αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα με πλημμυρικά φαινόμενα. Ακόμα 1 εκατομμύριο ευρώ έχει εξασφαλιστεί για εργασίες στην παλιά Εθνική Οδό Ρεθύμνου Ηρακλείου μέσα στα όρια του Δήμου Μυλοποτάμου. Την ερχόμενη εβδομάδα πολύ γρήγορα θα δημοπρατηθεί και ένα μεγάλο έργο του νομού, αφορά την παλιά Εθνική Οδό από Ρέθυμνο προς Ηράκλειο, κυρίως δηλαδή στην ουσία μέσα στα όρια του Δήμου Μυλοποτάμου, η παλιά Εθνική Οδός η οποία χρησιμοποιείται από πάρα πολύ κόσμο, μία εργολαβία για επισκευή, συντήρηση και τεχνικών έργων 1 εκατομμυρίου ευρώ, ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Τέλος πάντων, με αυτά τα χρήματα δεν μπορεί να πει κανείς ότι λύνει το θέμα της παλιάς Εθνικής Οδού. Θεωρούμε όμως ότι θα γίνουν πολλές και σημαντικές παρεμβάσεις. Τα επικίνδυνα σημεία είναι ήδη γνωστά και σε αυτά θα βελτιωθεί η διάβαση των οχημάτων με προϋποθέσεις ασφαλείας. Ήδη έχει κάνει μελέτη η υπηρεσία η δικιά μας, σε συνεργασία με το Δήμο Μυλοποτάμου και με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Ηρακλείου. Έχουν κάνει μελέτη, έχουν επισημανθεί τα επικίνδυνα σημεία, εκεί που χρειάζονται διαπλατήνσεις, εκεί που είναι στροφές, εκεί που είναι τα στενά γεφυράκια, εκεί που υπάρχει κίνδυνος περισσότερων ατυχημάτων. Βεβαίως και υπάρχει μελέτη. Το θέμα είναι ότι εξασφαλίσαμε την πίστοση σε πραγματικό χρήμα, δηλαδή 1 εκατομμύριο, και έτσι ξεκινάμε. Οι χαμηλές θερμοκρασίες αλλά και οι βροχές σε πολλά μέρη της χώρας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις τελευταίες ώρες. Μια σημαντική μεταβολή του καιρού με ενίσχυση των βοριάδων και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στην Κρήτη από την ερχόμενη εβδομάδα. Το ενισχυμένο βόρειο ρεύμα θα συνεχίσει να επηρεάζει τον ελλαδικό χώρο και κυρίως το Αιγαίο και τις επόμενες ημέρες, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία κυρίως στις βραδινές ώρες να πέφτει ακόμα και κάτω από τους 11 με 10 βαθμούς Κελσίου. Η εικόνα όμως καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα είναι καλή και τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα ο ήλιος θα κάνει αισθητή την παρουσία του. Το βόρειο αυτό ρεύμα τροφοδοτεί ολόκληρες τις βόρειες περιοχές του νησιού με αποτέλεσμα να δημιουργεί τις νεφώσεις και φυσικά παράλληλα να έχει ρίξει και τις θερμοκρασίες σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, αλλά βέβαια λογικές και μέσα στα πλαίσια της εποχής. Έτσι λοιπόν αυτός ο καθοριστικός παράγοντας συνεχίζει και τις επόμενες ημέρες να ρυθμίζει τον καιρό και για αύριο Κυριακή περιμένουμε ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι γενικά καλός καιρός θα τον χαρακτηρίζαμε, παρόλα αυτά όμως θα υπάρχουν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις και μικρές θα λέγαμε είναι οι πιθανότητες για να σημειωθούν κάποιες ασθενείς παροδικές βροχές κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές στα βόρεια της Κρήτης. Αναλόγως καιρικές συνθήκες αναμένονται την Δευτέρα με πιο πυκνές όμως νεφώσεις. Και μεγαλύτερες πιθανότητες για να σημειωθούν κάποιες παροδικές βροχές στις βόρειες περιοχές του νησιού. Οι άνεμοι διατηρούνται από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 6, τοπικά στα Πελάγια έως και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα των 10 με 16 βαθμών Κελσίου. Μεγαλύτερη πιθανότητα βροχών με μεγαλύτερη ένταση αναμένονται από την ερχόμενη Τρίτη, όπου και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Σε όλες τις βόρειες περιοχές του νησιού, με μεγαλύτερες φυσικά εντάσεις κυρίως στα ορεινά. Και οι άνεμοι συνεχίζουν να διατηρούνται ενισχυμένοι στα Πελάγη, στα 5 με 6 τοπικά έως και τα 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία βέβαια διατηρείται στα ίδια χαμηλά επίπεδα. Δείτε σε λίγο κυρίες και κύριοι.
Φραγμό στην νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω των κερδών των τυχερών παιχνιδιών επιχειρεί να βάλει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο προληπτικής αντιμετώπισης του φαινομένου που κατάρτισε σε βάση και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τεθεί από την 1η Ιανουαρίου. Στο χώρο της παιδείας τώρα όλα δείχνουν ότι πάμε και σε έκτο επιστημονικό πεδίο, ενώ οι αλλαγές που έρχονται οδηγούν πίσω στο 1983 τα παιδιά που είναι σήμερα στη Δευτέρα Λυκείου και θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις με σύστημα παρόμοιο με εκείνο των πατεράδων τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα υπάρξει μια σειρά αλλαγών, με σημαντικότερη αυτή της εισόδου στις εξετάσεις του μαθήματος της πληροφορικής, αλλά και της δημιουργίας ενός νέου πεδίου. Νέο επιστημονικό πεδίο, το ΕΚΤΟ, δημιουργείται στο καινούριο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις πανελλαδικές εξετάσεις, το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 2016 από τους μαθητές της φετινής Δευτέρας Λυκείου. Παράλληλα, ενώ οι υποψήφοι θα μπορούν να δηλώνουν σχολές επιλέγοντας μόνο από ένα επιστημονικό πεδίο, όπως ήδη προβλέπεται, διάφορες σχολές θα ενταχθούν σε περισσότερα του ενός πεδία. Το ίδιο θα συμβεί και με τις στρατιωτικές σχολές, το σύστημα εισαγωγής στις οποίες θα παραμείνει το ίδιο, χωρίς να δημιουργηθεί νέο επιστημονικό πεδίο. Μας γυρίζει βέβαια στο 1983, αν δεν απατώμε, και καλύπτει το 1983 μέχρι το 1998, σωστά. Είναι οι περίφημες δέσμες. Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Όμως, και το τονίζω, είμαι απόλυτα αντίθετη στις εναλλασσόμενες τροποποιήσεις του Υπουργείου Παιδείας. Διότι τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλουμε να κάνουμε μία ενημέρωση και εμείς, σαν Ένωση Γονέων Μαθητών Ρεθύμνου, είχαμε σαν στόχο μας να κάνουμε μία ενημέρωση σε όλους τους γονείς που έχουν παιδιά στο Λύκειο για το νέο Λύκειο. Από ό,τι όμως βλέπουμε, τα πράγματα είναι τόσο πολύ ρευστά που οτιδήποτε και να πούμε σήμερα, μετά από ένα μήνα θα αλλάξει. Η ένταξη της πληροφορικής θα δημιουργήσει νέο πεδίο, που θα είναι προέκταση του Δευτέρου. Όσοι υποψήφοι επιθυμούν να εισαχθούν σε σχολές χημείας θα επιλέγουν το δεύτερο πεδίο, όσοι σε σχολές πληροφορικής το τρίτο, ενώ οι υπόλοιπες σχολές, παραδείγματος χάρη μαθηματικά, θα ενταχθούν και στα δύο πεδία. Ανάλογη διαχείριση θα γίνει και για τα τμήματα που σήμερα είναι σε περισσότερα του ενός πεδία. Για παράδειγμα, τα ΤΕΦΑΑ θα ενταχθούν και στο πρώτο και στο έκτο πεδίο, ενώ διπλή θέση θα έχουν και τμήματα όπως βρεφονηπιοκόμων και ψυχολογίας. Από τη βασική κατηγοριοποίηση αντικειμένων προκύπτουν τρεις ομάδες: ανθρωπιστικών σπουδών η πρώτη, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών σπουδών η δεύτερη και θετικών σπουδών η τρίτη. Οι στρατιωτικές σχολές θα είναι ενταγμένες στα διάφορα πεδία όπως τώρα, παραδείγματος χάρη Ευελπίδων σε δεύτερο και τρίτο, η στρατιωτική ιατρική στο τέταρτο. Η Ελλάδα, ξέρετε, έχει συνηθίσει να ζει σε αυτούς τους ρυθμούς, κάθε χρόνο και μία αλλαγή, κάθε πέντε χρόνια και μία μεταρρύθμιση, η οποία δυστυχώς ταλανίζει όχι μόνο τη μαθητική κοινότητα και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τις ίδιες οικογένειές τους. Δεν ξέρουμε πλέον πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε και τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Ο μαθητής στη Δευτέρα Λυκείου πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις, ανθρωπιστικών και θετικών σπουδών. Στην Τρίτη Λυκείου, με βάση το αρχικό σύστημα, θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ πέντε επιστημονικών πεδίων. Τροχοπέδει όλο αυτό στις προσπάθειές μας. Ας κατασταλάξει επιτέλους το Υπουργείο Παιδείας τι θέλει να κάνει και στη συνέχεια ας βγει να πει ποιες είναι οι νέες αλλαγές, διότι υπάρχει ένας αποπροσανατολισμός. Δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτός ο αποπροσανατολισμός είναι σκόπιμος. Δεν γνωρίζουν ούτε τα παιδιά τα ίδια με ποιο σύστημα θα δώσουν. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι τελευταίο. Θεωρώ πάρα πολύ άδικο, κατάφορη αδικία για τους μαθητές που φοιτούν τώρα στη Β' Λυκείου, τα οποία παιδιά έχουν υπάρξει τα θύματα της τράπεζας θεμάτων της περσινής, να δώσουν με το νέο σύστημα, το οποίο θα εφαρμοστεί το 2016, πανελλήνιες εξετάσεις. Το θεωρώ απαράδεκτο. Το θεωρώ απαράδεκτο πραγματικά και λυπάμαι βαθύτατα. Με στόχο να μπει τέλος στην νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω των κερδών των τυχερών παιχνιδιών, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων θα θέσει σε ισχύ από 1η-1η του 2015 το νέο κανονιστικό πλαίσιο προληπτικής αντιμετώπισης του φαινομένου που κατάρτισε βάση και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον βεβαιώσεις κερδών για τυχερά δελτία δεν θα εκδίδονται για ποσά κάτω των 200 ευρώ, που αποτελούν και το 90% των κερδών που αποδίδει ο οργανισμός στους νικητές και αμέσως οι επιτίδιοι δέχονται το πρώτο πλήγμα.
Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με την ιδιότητα της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής εξέδωσε κανονισμό βάσει του οποίου καμία βεβαίωση κέρδους δεν επιτρέπεται να χορηγείται για τα παιχνίδια στα πρακτορία παρά μόνο όταν ο παίκτης ονομαστικοποιηθεί και πληρωθεί μέσω τραπέζης, ενώ για ποσά κάτω των 200 ευρώ δεν θα χορηγείται βεβαίωση κέρδους. Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των κερδισμένων δελτίων των πρακτορείων, άνω του 90%, ανήκει στην τελευταία κατηγορία. Έτσι, καθίσταται πλέον αδύνατη η χρήση κερδισμένων δελτίων από τρίτους που τα χρησιμοποιούσαν προκειμένου να αποκτήσουν βεβαιώσεις κέρδους ώστε να νομιμοποιήσουν μαύρο χρήμα. Πάνω από 800 ευρώ πρέπει να πάνε από τράπεζα, οπωσδήποτε. Και από 200 μέχρι 800 ευρώ, αν δεν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για φορολογική χρήση, μπορούν να τα πάρουν τα χρήματα από τα πρακτορία. Όπως φυσικά και τα μικρότερα ποσά. Αν θέλουν για φορολογική χρήση, το 200 μέχρι 800 πρέπει να πάει τράπεζα. Ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2015 και οι πληρωμές των παικτών θα γίνονται ως εξής. Για μεικτά κέρδη πάνω από 800 ευρώ αναδελτίο, υποχρεωτικά μέσω τραπέζης μετά από πιστοποίηση της ταυτότητας του παίκτη. Για κέρδη από 200 έως 800 ευρώ αναδελτίο μέσω τραπέζης και μετά από πιστοποίηση της ταυτότητας του παίκτη, εφόσον αυτός το ζητήσει με αίτησή του. Για κέρδη κάτω των 200 ευρώ αναδελτίο μέσω των πρακτορείων. Για μεικτά κέρδη κάτω των 200 ευρώ αναδελτίο δεν χορηγείται βεβαίωση κέρδους. Με το καινούριο σύστημα, δελτίο που είναι πάνω από 800 ευρώ πρέπει να πηγαίνει οπωσδήποτε από τράπεζα. Και εκεί με την ταυτότητά του ο κάθε δικαιούχος θα παίρνει τα χρήματα. Αυτό είναι και το πρόβλημα που έχουμε εμείς. Διότι υποτίθεται ότι γίνεται μια τέτοια κίνηση για να μην διακινούνται τα κερδισμένα δελτία σε χέρια τρίτων, όπως λένε αυτοί, και που ίσως να γίνεται. Όμως το πρόβλημα που παρουσιάζεται στα πρακτορία είναι ότι ο παίχτης όταν θα εξαργυρώσει τα κέρδη του θα παραμείνει στο πρακτορείο. Όταν όμως κερδίσει και πάρει το δελτίο του αμέσως και φύγει για να πάει στην τράπεζα, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι μικραίνει ο χρόνος που θα ήθελε και ο ίδιος να παίξει. Ο κανονισμός αφορά όλους τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών εκτός των καζίνων για τα οποία θα εκδοθεί ξεχωριστή απόφαση. Παράλληλα, με βάση τον συγκεκριμένο κανονισμό, οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών οφείλουν να ορίσουν υπεύθυνο συμμόρφωσης, να εντοπίζουν και να αναφέρουν αμέσως ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές, να πιστοποιούν και να επαληθεύουν την ταυτότητα του παίκτη. Αφορά τη φορολόγηση των κερδών όλων των παιχνιδιών της ΟΠΑΒ ΑΕ. Δεν είναι κάτι σημαντικό για την πλειονότητα των παιχτών, να το τονίσω αυτό, δηλαδή κανονικά θα συνεχιστεί όπως είναι η κατάσταση. Για τους παίχτες, εκτός αυτούς που θέλουν κάποια βεβαίωση για τα κέρδη που θα έχουν και θα θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν για την εφορία. Κατά τα άλλα, τα παιχνίδια είναι κανονικά και οι πληρωμές θα γίνονται όπως πριν. Η υπερβολική χρήση αντιβιωτικών, ακόμα και για το πιο απλό κρυολόγημα, όχι μόνο βαραίνει ακόμη περισσότερο την ήδη διωγγωμένη φαρμακευτική δαπάνη, αλλά μειώνει και τις αντιστάσεις του οργανισμού απέναντι στα μικρόβια. Το παράδοξο με την Ελλάδα είναι ότι βρίσκεται στην πρώτη θέση σε κατανάλωση αντιβιωτικών και ουραγός στους εμβολιασμούς. Για σχεδόν έναν αιώνα, τα αντιβιωτικά είναι πολύτιμα όπλα στη φαρμακευτική φαρέτρα των ιατρών, καθώς προστατεύουν από επιβλαβείς μικροοργανισμούς που προκαλούν νόσηση στον άνθρωπο. Δυστυχώς, στις τελευταίες δεκαετίες, ορισμένα αντιβιωτικά έχουν χάσει την αποτελεσματικότητά τους ενάντια σε ορισμένους τύπους βακτηρίων. Στην πραγματικότητα, κάποια βακτήρια είναι πλέον ανίκητα με τα συγκεκριμένα φάρμακα. Ο τρόπος που χρησιμοποιούν τα αντιβιωτικά και ιδίως η κατάχρησή τους έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη νέων ανθεκτικών μικροβίων. Τα αντιβιωτικά πρέπει να δίνονται μόνο με ιατρική συνταγή. Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να τα ζητάνε αφού έχουν επικοινωνήσει με τον γιατρό τους και με ιατρική συνταγή, έτσι ώστε να μην συμβαίνει αυτό που λέτε. Δηλαδή, από την υπερκατανάλωση αντιβιωτικών να αναπτύσσονται ανθεκτικά στελέχη μικροβίων, τα οποία όταν εμφανιστούν καθιστούν πολύ δύσκολη την αντιμετώπιση τους και ειδικά σε ευπαθείς ομάδες, σε ομάδες δηλαδή υψηλού κινδύνου, σε ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα και τους προστίθεται ένα ακόμα που είναι αυτό το ανθεκτικό στέλεχος μικροβιακής λίμωξης. Το παράδοξο της Ελλάδας είναι ότι είναι πρώτη σε κατανάλωση αντιβιωτικών και ουραγός στους εμβολιασμούς. Όλα αυτά όμως έχουν και συνέπειες. Όπως σημειώνει μάλιστα η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων,
Η χώρα μας δύο φορές έχει γλιτώσει να εκδοθεί ταξιδιωτική οδηγία εις βάρος της λόγω των ανθεκτικών στελεχών μικροβίων. Η αυτοθεραπεία τη βλέπουμε όλο και περισσότερο εξαιτίας των οικονομικών λόγων στους οποίους επικαλείστε. Πρέπει να πούμε από τη θέση που είμαστε ότι δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιμετωπίσεις μία ίωση. Το αντιβιωτικό είναι ένας λάθος τρόπος και ο γιατρός είναι ο μόνος αρμόδιος για τη χορήγηση αντιβιωτικού. Μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στον εορτασμό των εισοδίων της Θεοτόκου πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Μητρόπολη Κηδονίας και από χωρών την Περιφέρεια και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Με ύμνους και τραγούδια αφιερωμένα στα εισόδια της Θεοτόκου και τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, ολοκληρώθηκε ο διπλός εορτασμός της 21ης Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης, τιμήθηκαν από την Ιερά Μητρόπολη Κηδονίας και από Κορώνου ο Διοικητής Ναυστάθμου Κρήτης Αρχιπλίαρχος Δημοσθένης Χέλμης, ο Διοικητής της 5ης Ταξιαρχίας Κρητών Ταξίαρχος Κοτσιόπουλος Δημήτριος και ο Διοικητής της 115 Πτέρυγας Μάχης Μήναρχος Υπτάμενος Ιωάννης Γερόλυμος για την προσφορά τους στις ένοπλες δυνάμεις. Τέσσερις φορείς συνδιοργανώνουμε απόψε την απόψινή βραδιά, μόνο και μόνο για να τιμήσουμε από τη μία πλευρά το πρόσωπο της Παναγίας, την πόλη μας, αλλά και αφετέρου να διατρανώσουμε την ενότητα η οποία υπάρχει μέσα στην τοπική μας κοινωνία. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, ιδιαίτερα στους ένοπλες δυνάμεις και η χάρη του Θεού να τους προστατεύει πάντοτε από κάθε δύσκολη στιγμή που μπορεί να υπάρξει και να επιβουλευτεί τα εδαφικά μας σύνορα. Η σημερινή εκδήλωση σκοπό έχει να γιορτάσουμε μαζί με την Εκκλησία, οι ένοπλες δυνάμεις και η Εκκλησία, τη σημερινή λαμπρή ημέρα που όπως γνωρίζετε γιορτάζει η Παναγία μας και οι ένοπλες δυνάμεις. Στα πλαίσια αυτά διοργανώσαμε μαζί με την Περιφέρεια, το Δήμο, την Εκκλησία και τις μονάδες εδώ των Χανίων τη σημερινή εκδήλωση που είναι μια μουσική εκδήλωση για να ευχαριστηθεί όλος ο κόσμος των Χανίων. Στην εκδήλωση που πλαισίωσε μουσικά η Νεκταρία Καρατζή και η μπάντα του στρατού της 5ης Ταξιαρχίας Κρητών, το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι της πολιτείας, της εκκλησίας και των στρατιωτικών αρχών, καθώς και πλήθος κόσμου. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Ο Σεμπαστιέν ήρθε για διακοπές στην Κρήτη τον περασμένο Αύγουστο και επέλεξε έναν πολύ πρωτότυπο τρόπο για να καταγράψει τα τοπία που συνάντησε ο νεαρός Γάλλος, επιστρατεύοντας ένα τηλεκατευθυνόμενο ντρόν με κάμερα από θανάτισες στιγμές και τοπία τα οποία σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν. Γάλανα νερά, όμορφες ακτές, απόκριμνα βράχια, βουνά με φιδωτούς δρόμους αλλά και εξοκλήσια της Κρήτης συνθέτουν ένα μαγικό τοπίο το οποίο θέλησε να αναδείξει μέσα από το βίντεο που δημιούργησε Γάλλος τουρίστας που επισκέφθηκε το νησί τον περασμένο Αύγουστο. Ο Σεμπαστιέν κατέγραψε κάθε του εξόρμηση με ένα τηλεκατευθυνόμενο ελικόπτερο με κάμερα και το αποτέλεσμα είναι άκρος εντυπωσιακό. Μέσα από το βίντεο αναδεικνύεται η απαράμιλη φυσική ομορφιά του νότιου Ρεθύμνου, η παραλία της Τριόπετρας, το ξοκλήσι του Προφητηλία, η τεράστια μόλοφη στην γραφική παραλία Άγιος Παύλος μέσα στον ομώνυμο βραχώδη κόλπο. Κρήτη είναι δεδομένο πια πως μαγεύει όποιον την επισκέπτεται. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν οι αθλητικές μας ειδήσεις και η πρόγνωση του καιρού, όλα τα νέα της επικαιρότητας, καθώς και τις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές της τηλεόρασης Κίδων. Μπορείτε να τα παρακολουθείτε και στο site του σταθμού www.kidon.gr. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.